οδηγός του λεωφορείου δεν πήγε να πάρει τα παιδιά από τον Εχώρη και από Καταράκτη. Αυτόματα βέβαια αυτός ο οδηγός θεωρείται σαν επινοικίαση από το χτέλ το υπεραστικό. Επομένως εμείς έχουμε υπογράψει τη σύμβαση με το υπεραστικό χτέλ και όχι με αυτόν τον οδηγό. Αύριο λοιπόν καλούνται το υπεραστικό χτέλ, ο οδηγός και ο διευθυντής του σχολείου της Καλλιμασιάς, ούτως ώστε να έρθουμε σε μια συνεννόηση να δούμε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά δημιουργείται κι άλλο κενό εκτός από τα 12 που είχαμε και είχαμε προκηρύξει. Είναι δύσκολη η θέση μας, γιατί πρέπει να βρούμε λύση για τα παιδιά. Δεν φταίχουν ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς να ταλαιπωρούνται. Όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για μεταφορά. Η άλλη λύση είναι να μεταφέρουν οι γονείς παίρνοντας ένα υποτυπώδες ποσό, το οποίο δεν είναι και αυτό πραγματική λύση σωστή. Γι' αυτό τους καλούμε να δούμε τι θα γίνει. Θα έρθουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, θα έρθουν τα λεωφορεία, το χτέλ το υπεραστικό, θα έρθει ο οδηγός και ο διευθυντής του σχολείου με τους γονείς από την Καλλιμασιά, να δούμε τελικά, να βρούμε κάποια λύση, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα.